Με αυτά τα χιλιά έχουμε βρει τον πελά μας, παιδιά. Γίνεται χαμός κάθε μέρα εκεί πέρα. Αυτό γίνεται. Τεράστιες διαστάσεις έχει λάβει το ζήτημα των επιθέσεων αδέσποτων σκύλων σε γειτονιές της πόλης του Πύργου, αφού πλέον οι αγέλες τους μεγαλώνουν και οι επιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο συχνές. Με τους κατοίκους να βρίσκονται με δεμένα χέρια, μιας και η νομοθεσία είναι αυστηρή σε περιπτώσεις επιθέσεων κατά αδέσποτων και με τη δημοτική αρχή να μην φτάνει στην επίλυση του ζητήματος εδώ και αρκετά χρόνια, οι κάτοικοι έχουν έρθει σε απόγνωση. Το πρωί κατά τις 9.30-10 η ώρα πήγαινα για περπάτημα και εκεί είχαμε στο σούπερ μάρκετ, εκεί είχαμε στο Αντώνη, μου την πέσαν τα σκυλιά και με φάγαν. Αυτό ήταν. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να τα μαζέψουν τα σκυλιά, δεν είναι τώρα η κατάσταση. Και είχε πάει και άλλη καταγγελία στο Δημαρχείο σήμερα. Περίπου πόσα σκυλιά ήταν από εκεί? Από 10-11. 10-11 σκυλιά ήταν. Είναι γενικό τώρα εκεί πέρα, γίνεται χαμός κάθε μέρα εκεί πέρα. Αυτό γίνεται. Αυτά ρε παιδιά, τι άλλο, τι να πούμε τώρα, αν μπορέσουν και τα μαζέψουν, θα τα μαζέψει ο Δήμος, τι να πω. Ενδεικτικό παράδειγμα επιθέσεων σκύλων αποτελεί περιοχή της Μαρμαρένιας Βρύσης, όπου κατά καιρούς κάτοικοι έχουν δεχθεί επιθέσεις από αδέσποτα. Μια ανάλογη επίθεση πραγματοποιήθηκε και χθες το πρωί, όπου ο Πέτρος Κάκιας, πηγαίνοντας για περπάτημα όπως συνηθίζει κάθε πρωί, δέχθηκε επίθεση κοντά στον κόβο της Αγίου Γεωργίου από μια αγέλη περίπου 10 σκύλων που το δάγκωσαν με μένος και του προκάλεσαν τραύματα στο πόδι που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο. Με αυτά τα χιλιά έχουμε βρει τον πελά μας, παιδιά. Πριν μια εβδομάδα πήγαν να φάνε το παιδί μου. Σήμερα φάγανε το πεθερό μου. Δηλαδή, αν πάμε να κάνουμε κάτι, θα πούμε μέσα. Να βρεθεί ο Δήμαρχος, τώρα που μας βλέπει, ο Δήμαρχος να κάνει κάτι να τα μαζέψει. Και εμείς είμαστε φιλόζωοι, δεν θέλουμε να πάθουν τίποτα τα σκυλάκια. Να βρεθεί μόνο μία λύση να τα μαζέψει, τίποτα άλλο.